είμαστε φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις. Το εκλογικό δυνάμεις. Αποτέλεσμα, ακούμε τον κύριο Τσίπρα. Παρότι φαίνεται ότι δεν το έχουν καταλάβει ούτε ο κύριος Βενιζέλος ούτε ο κύριος Σαμαράς, αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ανατροπής τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα μήνυμα ειρηνικής επανάστασης. Οι λαοί της Ευρώπης δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τα μνημόνια της βαρβαρότητας, δεν μπορούν να νομιμοποιήσουν ένα μέλλον αναξιοπρέπειας. Η ευρωπαϊκή ηγεσία και κυρίως η κυρία Μέρκελ οφείλει να κατανοήσει ότι η πολιτική της λιτότητας έχει υποστεί μία συντριπτική ήττα. Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του δίνει εντολή να ξημερώσει μία καινούρια μέρα στην πατρίδα μας. Χωρίς μνημόνια βάρβαρων μέτρων, αλλά με αλληλεγγύη και δικαιοσύνη σε έναν ούτως ή άλλως δύσκολο δρόμο προς την έξοδο από την κρίση. Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του δίνει εντολή να πορευτούμε με στόχο τη δημοκρατική και πολιτισμική αναγέννηση της πατρίδας μας. Με στόχο μια νέα Ελλάδα της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας. Τα κόμματα που υπέγραψαν τα μνημόνια, ερήμην του ελληνικού λαού, αποτελούν πλέον μειοψηφία στον ελληνικό λαό. Οι υπογραφές τους απονομιμοποιήθηκαν από τη λαϊκή ετιμιγορία. Όσο κι αν μιλούν για εθνική σωτηρία, ο λαός μας πλέον κατανοεί και το απέδειξε στις κάλπες ότι η σωτηρία η εθνική δεν περνάει μέσα από τα μνημόνια. Αν τελικά κατορθώσουν τα δύο κόμματα του Μνημονίου στη Βουλή να έχουν οριακή πλειοψηφία, αυτό θα οφείλεται σε έναν εκλογικό νόμο που νοθεύει κατάφορα τη λαϊκή βούληση και παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισοτιμίας της ψήφου. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, είτε μας τίμησε με την επιλογή του είτε όχι, ότι έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που περνά ο τόπος. Πλήρη επίγνωση της μεγάλης ευθύνης που μας αναθέτει ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος με την ψήφο του. Κατανοούμε απολύτως ότι η μεγάλη μας άνοδος δεν αποτελεί επιβράβευση ενός κόμματος ή ενός προσώπου, αλλά επιβράβευση μιας πρότασης. Της πρότασής μας για κυβέρνηση της αριστεράς που με την στήριξη του λαού θα ακυρώσει το μνημόνιο και θα ανατρέψει την προδιαγεγραμμένη πορεία του λαού μας προς τη δυστυχία. Αυτή η πρόταση είναι που σκόρπισε ελπίδα, αυτή η πρόταση είναι που κατάφερε να κατακτήσει μια σχετική πλειοψηφία μέσα στο λαό μας. Γι' αυτό και μόνη μας δέσμευση τούτη την ώρα είναι ότι θα τιμήσουμε την εντολή που μας δίνει ο λαός να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να αποκτήσει ο τόπος κυβέρνηση που θα καταγγείλει η Δανειακή Σύμβαση της Υποτέλειας και θα ακυρώσει το μνημόνιο της χρεοκοπίας. Από αύριο κιόλας θα επιδιώξουμε συνεννόηση πρωτίστως με τις δυνάμεις της αριστεράς, προκειμένου να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να έχουμε εξελίξεις σε προοδευτική κατεύθυνση για το λαό και για τον τόπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας που για πρώτη φορά βρέθηκαν στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ. Τους διαβεβαιώνω ότι ξεκινάμε μαζί ένα ταξίδι που θα είναι νικηφόρο για τον ελληνικό λαό. Μία μακρά πορεία για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μία νικηφόρα πορεία δικαίωσης. Θα επιδιώξουμε να οικοδομήσουμε μία στέρεη σχέση μαζί τους. Την εμπιστοσύνη τους την εκλαμβάνουμε και ως εντολή να προχωρήσουμε μαζί. Να μην αποφασίζουμε ερήμην τους,
Την εμπιστοσύνη τους την εκλαμβάνουμε και ως εντολή και για δική μας ανασυγκρότηση, για τη δική μας επανίδρυση στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας μεγάλης, μαζικής, λαϊκής και δημοκρατικής παράταξης της αριστεράς. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω τους χιλιάδες φίλους μας που έδωσαν έναν όμορφο αγώνα. Καταλαβαίνω τη συγκίνησή τους, γιατί την νιώθω κι εγώ. Κατανοώ και τους πανηγυρισμούς τους. Πρέπει όμως γρήγορα να συνειδητοποιήσουμε ότι κερδίσαμε μία μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο. Από αύριο κιόλας συνεχίζουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την πάλη μας δίπλα στην κοινωνία που υποφέρει, για να δώσουμε, να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα, για να στηρίξουμε όσους δεν έχουν φωνή, όσους δεν έχουν δύναμη, όσους έχουν περισσότερο ανάγκη την αλληλεγγύη μας, για να ανοίξουμε δρόμους ελπίδας και αισιοδοξίας για το λαό μας.